Η ανθρωπομική μας έκθεση, γνωστή στο Πανελλήνιο πλέον και πολύ δημοφιλής μπορώ να πω, καθώς δεν είναι μόνο η μεγαλύτερη γιορτή της πόλης μας, του μεγάλου μας Δήμου, αλλά είναι η πρώτη και μεγαλύτερη και πιο ιστορική ανθρωπομική έκθεση της χώρας μας. Είναι χαρακτηριστικό ότι η πρώτη έγινε λίγα μέτρα πιο πέρα από το χώρο αυτό, συγκεκριμένα στην σημερινή Λεωφόρο Κηφισίας, το 1896. Λίγο πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας, τους πρώτους, για να τους τιμήσει κιόλας. Έχουν γίνει 63 ανθρωπομικές εκθέσεις, την έχουν εγκαινιάσει πρωθυπουργοί και βασιλείς και έχουμε φτάσει πλέον σήμερα σε ένα πολυδιάστατο σύγχρονο γεγονός. Δεν είναι απλά μία ευκαιρία για να ανανεώσει κάποιος τον κήπο του, να φυτέψει τον μπαλκόνι του, να διακοσμήσει τον εσωτερικό του χώρο με τα κατάλληλα φυτά και λουλούδια. Είναι μία εμπειρία πολυκύμαντη, διότι εδώ, εκτός από την προμήθεια αυτών των αναγκαίων ειδών, παίρνει χρηστικές και πρακτικές συμβουλές και οδηγίες από εξειδικευμένους γεωπόνους. Εδώ μπορεί να απολαύσει σχεδόν καθημερινά πολιτιστικές εκδηλώσεις και πολλές εκδηλώσεις για τα παιδιά, μαθήματα και οδηγίες ανθοδοτικής καλλιέργειας. Θα υπάρχει μάλιστα και ένας χρηστικός λαχανόκηπος και μπορεί να προμηθευτεί πλήθος υλικών που σχετίζονται με τον κήπο, τη βεράντα, το μπαλκόνι. Ήθελα αυτή την ερώτηση και σας ευχαριστώ πολύ, όχι μόνο για να αναδείξουμε την προφανή ωφέλεια και θετική επίδραση στην τοπική οικονομία, αλλά για να κάνουμε τη σύνδεση της παράδοσης της ανθοκομείας, της παράδοσης που έχει η πόλη μας ως κηπούπολη, ως πόλη των παλαιών κηπουρών. Σήμερα όμως αυτοί οι παλαιοί κηπουροί, οι προπαπούδες και οι παππούδες, είναι οι απόγονοί τους, είναι οι σημερινοί φυτοριούχοι και σύγχρονοι επιχειρηματίες. Μετατρέψαμε δηλαδή την παράδοσή μας σε δυναμική τεχνογνωσία, σε μια περίοδο που έχουμε ανάγκη όσο ποτέ την πρωτογενή παραγωγή σε αυτόν τον τομέα, τον ευρύτερο, αν θέλετε, γεωργικό τομέα, τον τομέα της ανθοκομείας και της φυτοκαλλιέργειας. Ειδικότερα τώρα, ως γεγονός της δημοτικής τοπικής κοινωνικής οικονομίας, πρέπει να πούμε ότι εκτός του ότι δίνει απασχόληση σε πολλούς νέους, για ένα διάστημα από 20 μέρες έως 2 μήνες, ο θεσμός της ανθοκομικής, προκαλεί μία τόνωση καταρχήν στους συμπολίτες μας, που δεν είναι και λίγοι, που έχουν εδώ τα φυτόρια τους και τις μονάδες τους, αλλά στη συνέχεια διαχέεται ο κόσμος που επισκέφτεται την έκθεση ένα πολύ μεγάλο ποσοστό στο εμπορικό μας κέντρο. Ασφαλώς το πρόβλημα είναι κοινό, ο παρονομαστής είναι ο ίδιος σε όλο το εμπόριο, σε όλη αυτή τη μεσαία, αλλά και όχι μόνο τάξη των εμπόρων, που είναι βεβαίως η ύφεση και η μείωση του εισοδήματος. Σε ό,τι αφορά τώρα ειδικότερα τον δικό μας τον Δήμο, οι έμποροι χρόνια παραπονούνται για πράγματα όμως που δεν μπορούν να αλλάξουν εύκολα. Παραπονούνται ότι μειώθηκαν οι θέσεις στάθμευσης στο κέντρο της πόλης. Αυτό δυσχεραίνει την επισκεψιμότητα των καταστημάτων τους. Ωστόσο βλέπουμε κυρίως το Σάββατο η Κηφισιά να βουλιάζει από κόσμο, αλλά και η Νέα Ερυθρέα έχει αρκετή επισκεψιμότητα το εμπόριό της.